Γεια σας και καλώς ήρθατε στα Crypto Νέα. Σήμερα 4 Δεκάτου του 2022 και τα κορυφαία νέα για κρύπτο είναι τα εξής. Και εμείς θα ξεκινήσουμε από την Τράπεζα της Αγγλίας, η οποία και αυτή μαζί με τη Fed ανεβάζουν τα επιτόκια 0,75% με αποτέλεσμα η Αγγλία να έχει επιτόκιο στις τράπεζες 3%, που είναι το μεγαλύτερο επιτόκιο που είχε εδώ και 33 χρόνια, καθώς μόλις τον Οκτώβριο έχει καταγράψει πληθωρισμό στο 10,1%. Και για να τον αντιμετωπίσει, αναγκαστικά ανεβάζει τα επιτόκια τράπεζες. Και σημειωτέω, κάπως έτσι είναι και ο πληθωρισμός σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, τόσο ψηλά. Και εμείς θα συνεχίσουμε στους εισαγγελείς της Νότιας Κορέας, που ένας πληροφοριοδότης φαίνεται να τους έχει δώσει ένα ηχητικό απόσπασμα που φαίνεται ότι ο Ντουκ Ουάν, ο δημιουργός του Λούνα, φέρεται ξεκάθαρα να έχει δώσει εντολή σε έναν υπάλληλό του να κάνει χειραγώγηση της τιμής του Τέρα. Οι εισαγγελείς λένε ότι δεν μπορούν να δώσουν περισσότερες πληροφορίες, αλλά ουσιαστικά αυτά που ακούγονται λένε ότι οι εισαγγελείς έχουν στα χέρια τους αυτό το ηχητικό απόσπασμα. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό δείχνει πολλά για την πορεία του Τέρα. Και εμείς θα συνεχίσουμε στο Twitter, που δυστυχώς φαίνεται ότι διακόπτει την ανάπτυξη του πορτοφολιού του. Ξέραμε εμείς από τα προηγούμενα επεισόδια του Κρυπτονέα ότι το Twitter θέλει να φτιάξει ένα πορτοφόλι για κρύπτο, για NFT, για πολλά πράγματα. Παρ' όλα αυτά, αυτό φαίνεται πλέον να έχει σταματήσει. Δεν έχει ακυρωθεί αυτό το θετικό, έχει απλά σταματήσει για την ώρα. Με αποτέλεσμα το κακόμοιρο των Dogecoin να έχει δει μία πτώση πάνω από 11,5% και πάει να γίνει 12%. Και γι' αυτό το λόγο στα προηγούμενα επεισόδια έλεγα ότι αν έχετε profit από τα νομίσματά σας, πάντα να πουλάτε ένα ποσοστό ώστε να είστε πάντα κερδισμένος. Επειδή τέτοιες εξελίξεις δεν μπορείς να τις προβλέψεις. Δηλαδή, ποιος θα προέβλεπε ότι το Twitter θα έκανε παύση στην δημιουργία του crypto wallet του. Γι' αυτό πάντα να παίρνετε profit, διότι τα πράγματα είναι αβέβαια σε αυτόν τον κόσμο. Και εμείς θα συνεχίσουμε στο νόμισμα του Γκάλα, το οποίο έχει δει μια πτώση πάνω από 20% και τα πράγματα είναι λίγο αχταρμά σε αυτή την είδηση. Λοιπόν, να σας πω τι έχω καταλάβει εγώ. Λοιπόν, φαίνεται ότι η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από τον Γκάλα έχει εκδώσει Γκάλα νομίσματα αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Και όπως λέει η ίδια η εταιρεία, επιτεθήκαμε ουσιαστικά στον εαυτό μας και αυτό το κάναμε ώστε να αποτρέψουμε hacker, μάλλον, να φύγουν με χρήματα της εταιρείας. Οπότε φαίνεται ότι η ίδια Γκάλα έκδοσε αυτά τα νομίσματα και τα έχει στην κατοχή της. Και από ό,τι φαίνεται, υπάρχει μια λανθασμένη διαμόρφωση της γέφυρας στο P-Network. Με αποτέλεσμα, μάλλον κάποιοι hacker να πήγαν να το εκμεταλλευτούν, αλλά η Γκάλα μάλλον τους εμπόδισε εκδίδοντας νομίσματα Γκάλα. Προς το παρόν, σύμφωνα με την εταιρεία πίσω από τον Γκάλα, λέει ότι τα χρήματα των χρηστών είναι ασφαλής. Αλλά αν κάνετε κάποιες διαπραγματεύσεις στο PancakeSwap με το νόμισμα Γκάλα, να μην κάνετε, διότι αυτή η πισίνα δεν είναι έγκυρη και θα διορθωθεί στο εγγύς μέλλον. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι τα νέα για αυτή την είδηση είναι πάρα πολύ φρέσκα, δηλαδή αυτή η είδηση βγήκε σήμερα στις 5 το πρωί όταν ξύπνησα για να μαζέψω τις ειδήσεις. Οπότε αναμένουμε στο εγγύς μέλλον να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς έχει γίνει με τον Γκάλα, διότι μέχρι στιγμής τα πράγματα είναι αχταρμάς. Και εμείς θα συνεχίσουμε στην τιμή του Phantom, η οποία έχει δει μια αύξηση 23%. Για ποιο λόγο? Διότι ο Andre Chronicle, ένας από τους βασικούς προγραμματιστές του Phantom και ο πατέρας του Yield Finance, σύμφωνα με ανακοίνωσή του στο Twitter, επέστρεψε. Γενικότερα έχει ξαναφύγει 2 φορές από τη βιομηχανία και έχει επιστρέψει, και εγώ θεωρώ ότι ο άνθρωπος ουσιαστικά φεύγει, κάνει ένα διάλειμμα και επιστρέφει στη δράση. Και πάρα πολύ θετικά νέα, όχι μόνο για το Phantom, για όλη την κρυπτοαγορά που γυρνάει ένας τόσο μεγάλος οραματιστής. Και εμείς θα συνεχίσουμε στα earnings των εταιριών, τα οποία δεν είναι καλά. Και θα πάμε για αρχή στη Robinhood, η οποία δηλώνει ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τα κρύπτο, παρότι ότι τα έσοδά της έχουν μειωθεί κατά 12% στο τρίτο τρίμηνο. Και πέρα από τη Robinhood, έχουμε και την Coinbase, η οποία έχει δει τα έσοδα από τις συναλλαγές της να πέφτουν στο 44%. Γενικότερα, τα έσοδα από τις συναλλαγές μειώθηκαν από 655,2 εκατομμύρια δολάρια σε 365,9 εκατομμύρια δολάρια. Και αυτό είναι μια πτώση 44%. Αυτό σημαίνει κατά κύριο λόγο διότι η Coinbase έχει τεράστιο ανταγωνισμό στην Αμερική. Και ο ανταγωνισμός αυτός μεγάλωσε. Πώς? Διότι βγήκε η Fidelity, ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο, και ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει σε ιδιώτες επενδυτές, όχι μόνο σε θεσμικούς, δηλαδή σε μένα και εσάς, τη δυνατότητα να αγοράζουν κρύπτο με μηδενική προμήθεια. Για να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι, τα νομίσματα που μπορείς να αγοράσεις με μηδενική προμήθεια είναι μόνο το Bitcoin και το Ethereum, αλλά είναι και τα δύο καλύτερα. Και το θετικότερο είναι ότι μπορεί η Fidelity να φυλάξει αυτά τα νομίσματα για σένα. Οπότε, γιατί κάποιος να πάει στην Coinbase για να αγοράσει Ethereum και Bitcoin και να πληρώνει και προμήθειες, ενώ μπορεί να πάει στη Fidelity, να του τα κρατάει η Fidelity και να είναι και
Τζάπα. Σίγουρα στο συμβόλαιο κάπου θα υπάρχει κάποια γραμμή που λέει πόσο και η Fidelity θα κερδίζει χρήματα, αλλά μέχρι στιγμή είναι πάρα πολύ θετικά νέα όταν ένας τόσο μεγάλος κολοσσός προσφέρει μηδενικές προμήθειες και φύλαξη και όλα αυτά ακόμα και για μας και όχι μόνο για τους μεγάλους. Και μια τελευταία και δυσάρεστη δυστυχώς είδηση είναι η εκροή 3,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων από τις 5 μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες στον κόσμο. Κοιτάξτε εδώ πέρα όλες αυτές τις μεγάλες εταιρείες, Apple, Microsoft, Google, Amazon και Tesla, πόσο πολύ έχουν πέσει οι μετοχές τους και πόσα πολλά είναι τα χρήματα που έχουν φύγει από τις μετοχές τους. Και αν σκεφτούμε τις εταιρείες που σχετίζονται έμεσα με τα κρύπτο, όπως η Robinhood, τις εταιρείες που σχετίζονται άμεσα με τα κρύπτο, όπως η Coinbase, και γενικότερα τους τεχνολογικούς κολοσσούς, οι οποίοι έχουμε δει στο παρελθόν ότι οι τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν άμεση σχέση με τα κρύπτο, αν δούμε όλη αυτή την αρνητική εικόνα, θα σκεφτόταν κάποιος ότι η κρυπτοαγορά είναι πολύ χαμηλή σήμερα. Παρ' όλα αυτά, η κρυπτοαγορά κρατάει πάνω από το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε γενικότερο market cap και το Bitcoin κρατάει τις 20.000 δολάρια. Προσωπικά δηλώνω εντυπωσιασμένος, διότι με τόσο αρνητικές ειδήσεις από όλες αυτές τις εταιρείες θα περίμενα τουλάχιστον το Bitcoin να είναι κάτω και από τους 19.000 δολάρια. Παρ' όλα αυτά και το Bitcoin κρατάει πάνω από τους 20.000 δολάρια και το γενικότερο market cap της κρυπτοαγοράς είναι πάνω από το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Και απλούστατα αναμένουμε τα νέα και τις εξελίξεις για το πού θα κυμανθεί η κρυπτοαγορά. Και αυτά ήταν τα κορυφαία νέα για κρυπτο σήμερα 4 Δεκάτου 2022. Να σας ενημερώσω, το περιεχόμενο που παρακολουθήσατε είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για εκπαιδευτικούς λόγους και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή, μόνο επενδυτική γνώμη. Παρακαλώ, εγγραφείτε στο κανάλι, αφήστε ένα like και ένα σχόλιο, τα οποία σχόλια μπορούν να απαντηθούν στο τέλος του επεισοδίου. Να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα.